Κύριε Λαγιώδη, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Ματσούλη. Τι κάνετε? Μια χαρά, μια χαρά. Μπορεί να ξαναποκτήσει το μπασκετικό κοινό και τους φιλάθλους της Καστοριά ανεβαίνοντας ξανά κατηγορίες? Βεβαίως, βεβαίως. Η Καστοριά αυτή τη στιγμή έχει τη μεγάλη χαρά να επανέρχεται, να επιστρέφει στις εθνικές κατηγορίες. Μετά από ένα χρόνο που είχαμε στο τοπικό, βέβαια, καταφέραμε μέσα σε μόλις ένα χρόνο να επανέλθουμε. Καθαρά με τις δικές μας δυνάμεις, μόνο με καστοριανά παιδιά, χωρίς καμία ενίσχυση από ξένους παίκτες. Μόνο με καστοριανά παιδιά, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Βεβαίως, βεβαίως. Και έτσι σκοπεύουμε να κάνουμε και στην επόμενη σεζόν. Δηλαδή, δοκιμάσαμε και είδαμε ότι οι δυνάμεις μας είναι αρκετές για να μπορέσουμε να ανέβουμε και σκοπεύουμε έτσι να συνεχίσουμε πάλι με τις δικές δηλαδή, μας δυνάμεις. Γάμα εθνική μόνο με καστοριανά παιδιά και πάλι. Βεβαίως, χωρίς κανένα μισθοφόρο, και εκεί είναι και το μεγάλο στοίχημα. Δηλαδή δεν θα ξοδέψετε τον μπάτζετ, θα είναι περιορισμένο για τα έξοδα των παιδιών ουσιαστικά και της ομάδας. Βεβαίως, ναι, έτσι. Οπωσδήποτε το μπάτζετ μεγαλώνει σε σχέση με πέρυσι, γιατί υπάρχουν μεταφορές, υπάρχουν διαιτητές οι οποίοι είναι ακριβότεροι, τα έξοδα θα είναι μεγαλύτερα, όπως και τα έσοδα θα είναι μικρότερα, λόγω της γνωστής οικονομικής κατάστασης που διέρχεται η πόλη μας και η Ελλάδα γενικότερα. Και όπως θα ξέρετε κι εσείς, δεν υπάρχει δυστυχώς καμία βοήθεια από την πολιτεία προς τα σωματεία. Όπως και σε κανένα άθλημα μάλλον. Έτσι, τα τελευταία χρόνια, λόγω της οικονομικής κρίσης, δεν υπάρχει καμία βοήθεια ούτε στους διαιτητές που ανέφερα, ούτε για τις μεταφορές, ούτε τίποτε απολύτως. Εμείς κλειδωρθήκαμε τώρα στον πέμπτο όμιλο, έγιναν τη Δευτέρα, χθες αυτές η κατανομή, θα λέγαμε καλύτερα, των σωματείων της ΓΑΜΑ Εθνικής. Είμαστε πέμπτο όμιλο μαζί με Βέρεια, Αριστοτέλη Φλωρινάς, Άρη Δέα, Ετούς Βέρειας, Ίκαρος Γιαννιτσών, το Άργος Οριστικό, και εδώ πρέπει να πούμε ότι κοιτάμε να δούμε και με το Άργος θα αγωνιστεί τελικά, έχετε κάποια πληροφορία και εσείς? Αυτό δεν το ξέρω. Πρέπει να το αναρωτήσετε τους υφήνοντες εκεί στο Άργος. Θέλουν πάντως. Αυτό που ξέρω είναι ότι θέλουν. Τώρα το Άργος που ήταν και η πρωταθλήτρια ομάδα. Θεωρώ ότι θα ανεβούν, αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ρωτήσετε εσείς. Μακάρι, γιατί θα είναι εξαιρετικό να έχουμε και Καστοριά και Άργος στην ΓΑΜΑ Εθνική. Θα είναι μοναδικό. Ναι, βεβαίως. Τώρα είχαμε το μοναδικό φαινόμενο να ανεβαίνουν δύο ομάδες στην ΓΑΜΑ Εθνική από το νομό Καστοριάς. Και δεν υπάρχει καμία ομάδα από την Κοζάνη στη ΓΑΜΑ Εθνική, ούτε σε υψηλότερες κατηγορίες. Υπάρχει η Φλόρινα στη ΓΑΜΑ Εθνική και υπάρχουν και τα Γρεβενά στη Β. Και εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό αν θα μπορέσουν τελικά να αγωνιστούν ή αν θα πέσουν χαμηλότερα. Οι άλλες ομάδες είναι Ναύαρχος Βότσης, Γαλάζιοι Κοθ, 10 ΑΣΥΓΜΑ και ΜΑΣ Ευάγγελος Μαντουλίδης. Ναι, είναι τέσσερις ομάδες από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη αυτή. Και οι υπόλοιπες ομάδες είμαστε από Δυτική Μακεδονία και Κεντρική Μακεδονία. Μάλιστα. Βασιζόμαστε λοιπόν και για τη νέα χρονιά μόνο στα καστοριανά παιδιά. Συνεχίζουμε με προπονητή τον ίδιο? Βεβαίως, ναι. Θα ανακοινωθεί σήμερα και επισήμως η ανανέωση της συνεργασίας με τον κύριο Καραταγλίδη Γιώργο, από τον οποίο είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι, γιατί πραγματικά ο άνθρωπος δίνει τα πάντα για το σύλλογο. Άρα με τον κύριο Καρταγλίδη γήπεδο... πάμε και για την τρίτη εθνική και στην τρίτη εθνική. Βεβαίως. Είναι πολύπειρος προπονητής. Έχει παίξει και γάμα εθνική και β' εθνική και είναι κατά τη γνώμη μου είναι ένας από τους καλύτερους προπονητές στη Βόρεια Ελλάδα σήμερα και βασιζόμαστε σε αυτόν και τον εμπιστευόμαστε 100%. Κάποιο παιδί που ήταν στην ομάδα μας πέρσι, υπάρχει περίπτωση να αγωνίζεται σε κάποια άλλη ομάδα ακόμη, ίσως μεγαλύτερης κατηγορίας φέτος, ή όλα τα παιδιά τα περσινά θα είναι και πάλι στην ομάδα μας φέτος? Κατά πάσα πιθανότητα όλα τα παιδιά θα είναι στην ομάδα μας και θα ενισχυθούμε και με μερικά παιδιά ακόμη, πάλι όμως καστοριανά παιδιά. Γιατί ο σύλλογος έχει το δυναμικό του πάρα πολλά παιδιά τα οποία παίζουν με υποσχετικές ομάδες μεγαλύτερες της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, φεύγοντας φοιτητές τα παιδιά παίζουν με υποσχετικές διάφορες ομάδες
Και από αυτή τη δεξαμενή θα αντλήσουμε και κάποια άτομα ακόμη. Δεν είναι όμως ίδια, ή τουλάχιστον δεν είναι ίδια όπως πέρσι η διοίκηση. Κάποια πράγματα έχουν αλλάξει και πρόσωπα έχουν αλλάξει. Βεβαίως. Ναι, μια κουβέντα και για τη διοίκηση. Έχουμε ανανέωση, έχουμε 4 νέα πρόσωπα στο 9 μελές συμβούλιο, δηλαδή περίπου οι μισοί ανανεώθηκαν. Έχουμε και μία γυναίκα για πρώτη φορά στο Συμβούλιο και μάλιστα στη θέση της Γενικής Γραμματέως. Σπάζουμε δηλαδή και τα στερεότυπα που θέλουν εδώ και χρόνια μόνο ανδροκρατούμενο να είναι το Συμβούλιο στο μπάσκετ. Και πραγματικά αισιοδοξούμε γιατί υπάρχει πολύ όρεξη. Να πούμε ποια είναι αυτή η γυναίκα, η πρώτη γυναίκα, να πούμε ποια είναι. Ναι, είναι η κυρία Παπουλίδου Όλγα. Και πραγματικά δηλαδή υπάρχει μεγάλη όρεξη για δουλειά στο νέο συμβούλιο και βλέπουμε την επόμενη μέρα με αισιοδοξία. Και αυτή ήθελα να πω ότι αυτή η προσπάθεια που κάνουμε αυτή τη στιγμή, παρόλη και την οικονομική δυσκολία που υπάρχει στον τόπο, γίνεται με μεγάλη χαρά, γιατί τα Καστοριανά παιδιά θα μπορέσουν να παίξουν και να πάρουν την εμπειρία της εθνικής κατηγορίας. Κάτι το οποίο δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν εφικτό, γιατί κάναμε πρωταθλητισμό, βλέπαμε συνεχώς προς τα πάνω, είχαμε αρκετούς αμοιβόμενους παίκτες από άλλες περιοχές και δυστυχώς τα Καστοριανά παιδιά δεν είχαν τη δυνατότητα να παίξουν. Και δεν είχαν και τον χρόνο, ναι, δεν έπαιρνουν ναι, τον χρόνο να παίξουν. Δεν μπορούσαν και αυτό μας οδηγούσε στο να δίνουμε τα Καστοριανά παιδιά σε κάποιους άλλους συλλόγους για να μπορούν να παίξουν. Τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει η μοναδική δυνατότητα να παίζουν τα Καστοριανά παιδιά και όχι μόνο οι άνδρες, ακόμα και οι έφηβοι. Όσοι ταλαντούχοι μπορούν να σταθούν θα πάρουν το χρόνο και θα παίξουν και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Να αναφέρω έτσι χαρακτηριστικά ότι έχουμε 2 παιδιά αυτή τη στιγμή που είναι ανήλικοι, είναι μαθητές ακόμη. Ο ένας, ο Νέστορας ο Τάσος, θα πάει τώρα τρίτη λυκείου και παίζει στην Εθνική Εφήβων. Και έχουμε και έναν αρκετά πιο μικρό αθλητή που αυτή τη στιγμή τώρα τελείωσε τη Δευτέρα Γυμνασίου, θα πάει Τρίτη Γυμνασίου. Είναι ο Τσαχτήρας ο Φίλιππος, ο οποίος παίζει στην Εθνική Παμπέδων. Δηλαδή αυτά τα 2 παραδείγματα δείχνουν ότι γίνεται σοβαρή δουλειά του συλλόγου στα τμήματα υποδομής. Το παιδικό μας αυτή τη στιγμή συνεχίζεται, είναι το μόνο αγωνιστικό τμήμα που συνεχίζεται, δεν έχει λήξει. Θα γίνει την επόμενη εβδομάδα το Final Four Δυτικής Μακεδονίας, στο οποίο συμμετέχουμε και με αξιώσεις, δηλαδή κυνηγάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα Δυτικής Μακεδονίας και να συνεχίσουμε μετά στα ημιτελικά του Πανελληνίου στη Θεσσαλονίκη. Το εφηβικό μας επίσης πήρε την τρίτη θέση φέτος στο Final Four της Δυτικής Μακεδονίας. Και οι ακαδημίες μας είναι πολύ άριθμες και δουλεύουν με... Συνολικά στον ΑΣ από τις πολύ μικρές ηλικίες μέχρι την ομάδα της Τρίτης Εθνικής είναι πόσα παιδιά, κύριε Λαγκιώτη? Έχουμε κοντά στα 250 άτομα. Αυτή είναι άτομα, μια αθλητές, πραγματική αθλητική κυψέλη, αυτό είναι. Από 5 ετών μέχρι 35 ετών πραγματικά είναι κόσμος. Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των αθλητών. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από αυτό. Ωραία. Αυτό είναι και το κέρδος μας ουσιαστικά. Κάτι τελευταίο. Έτσι. Επειδή είχαν γίνει κάποιες παραξηγήσεις με το Δήμο για τα γηπεδικά, έχουν λυθεί όλα και είμαστε εντάξει σε αυτό το κομμάτι? Κοιτάξτε, με το Δήμο βρισκόμαστε σε άριστη συνεργασία. Εμάς είχατε μαλώσει κάποια στιγμή. Κάπου είχατε παραξηγηθεί. Εμάς η δουλειά μας είναι να εντοπίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν τα κτηριακά. Και να συνεργαζόμαστε με το Δήμο για να προσπαθούμε να τα... Τώρα λοιπόν είστε άψογα. Βεβαίως, ναι. Ωραία. Υπάρχει κάτι που ζητάτε για τη νέα σεζόν, για το θέμα του γηπέδου? Κοιτάξτε, εμείς περιμένουμε από το Δήμο, που έχει ξεκινήσει ομολογουμένως πολύ θετικά σε αυτό το πρώτο χρόνο της θητείας, περιμένουμε να συνεχίσει έτσι και να προχωρήσει στην ανακαίνιση του γηπέδου, να διορθωθούν τα προβλήματα που υπάρχουν στο γήπεδο εδώ και πολλά χρόνια και το ξέρουμε όλοι, και ελπίζουμε πραγματικά ότι αυτό θα γίνει. Και κάτι τελευταίο, γιατί μας έρχεται και μια ερώτηση τώρα εδώ, κύριε Λαγκιώτη. Υπάρχει ενδιαφέρον και για γυναικείο τμήμα?
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε ακαδημίες κοριτσιών και τμήματα παγκορασίδων και κορασίδων. Ναι. Σιγά σιγά δηλαδή μεγαλώνοντας τα κοριτσάκια αυτά, ναι, αναπτύσσεται το τμήμα, θα υπάρξει τμήμα. Δηλαδή αν κάποιος θέλει να φέρει το κοριτσάκι, το υπάρχει εκεί, αυτό θέλω να πω. Βεβαίως, υπάρχει, βεβαίως. Ναι. Ωραία, να δούμε λοιπόν και βεβαίως μια ομάδα στην πορεία που θα αγωνίζεται. Ναι, απλά χρειάζεται κάποια χρόνια για να φτάσει, στο επίπεδο των γυναικών, πρέπει να μεγαλώσουν τα παιδάκια, αυτό χρειάζεται λίγο υπομονή. Ωραία. Εντάξει. Κύριε Λαγκιώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι καλή πορεία. Ευχαριστώ πάρα καλή πολύ. Καλή συνέχεια και καλό κουράγιο στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.